χειρότερο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από το έρδομο που η Hot Dogs με τα άσπρα μαύρα υποδέχονται τους Metal Warriors. Ένα πολύ ωραίο μάτς το οποίο ξεκινάει μόλις τώρα. Να δούμε λίγο τις συνθέσεις. Η μπάλα είναι για τους Hot Dogs, οι οποίοι θα κόψουν ωραία, αλλά θα το πείσουν για τους Hot Dogs. Ενώ είναι σε επίθεση με τον Warriors. Τέλειος Βούλγαρης, Τεμέλκου, Κατσικαρίδης, Βατσιουδής, Ζάχος, Ζεμπεκίδης, Οτακίδης, Καρέτσας, Κεραμίδας και Χρεωνής. Ενώ για τους Metal Warriors, Παναγιωτίδης, Μανθούδης, Κοντακάκης, Νταβέλας, Σολακίδης, Βασιλιάδης, Παπαστεργίου, Φώτης, Βαγγέλης και Μίτης Αντσάκης, ο Ρεφ. Το ένας είναι κάτω, ο άλλος είναι πάνω. Χωρίς τώρα ακόμα, δύο ομάδες. Σίγουρα θα δούμε ένα ωραίο μπάσκετ, καλές ομάδες και οι δύο. Μας έκαναν δηλώσεις νωρίτερα, μπείτε να δείτε ένα πολύ ωραίο viral κείμενο βίντεο από τους Hot Dogs. Θα βρίσκεται σε λίγο στις σελίδες των διοργανώσεων και πρώτο καλάθι για τους Metal Warriors με τους Metal Warriors μας παρόλουμε τον Βαγγέλη Φώτη, Φώτη λογικά είναι το επίδεχο το που καταλαβαίνω. Δύο-τρία το σκορ, πήραν μπρος οι δύο ομάδες. Οι Metal Warriors απαντάνε. Το σκορ γίνεται 2-5. Λουκά Γηπεδού και Hot Dogs, Έντο Μαρίνα. Βγαίνει από τα screen και θα σκοράρει το νούμερο 45. Ο Μπατσιούδης. Τέσσερα το διορθώνει η στατιστική υπηρεσία, οπότε διορθώνω και εγώ. Με 8 παίκτες οι Metal Warriors, με πλήρη ομάδα από ό,τι μου είπαν οι Hot Dogs. Εδώ τώρα νέο τρίποντο από τον Πατσιού, ο οποίος θα σκοράρει και θα κάνει το σκορ 7-4. Φουλ και με τις γυναίκες του Hot Dogs. Καλό θα είναι. Δεν να χειρίζει τους άντρες, ωραία. Άλλωστε το Πασκετάκι να πάρουν από όλα μια παρέα. Είναι δεκτή όλου. Με καλά γήπεδα, με καλή οργάνωση. Με καλό αναλώσιμο όπου χρειάζεται. Σαφώς μια πολύ καλή και οργανωμένη προσπάθεια σε όλες τις πόλεις που φιλοξενείται το Πασκετάκι. 7 και 15, 7-4 το σκορ. Πριν να γίνει play εδώ πέρα υπάρχει τζαμπολ. Βελάκι. Το 12-4 για τους Metal Warriors, των τριών πόντων, άστοχο. Πρέπει να βιαστούν οι Warriors, 3-4. Δύσκολο σούτ, αλλά θα βγει το χρόνο. Οπότε το σκορ παραμένει 7-4. Έχουν κλείσει 3 λεπτά στην αναμέτρηση. Ο Ζάχος ψάχνει κάποια πάσα και που δίνει όμως το συμπέκτη το Τέμε. Θα πάρει το τρίποντο με pick and roll. Καλή συνεργασία. Και 14. Προβάζει
διάστημα 6 πόντων, 3 δεύτερα. Δεν είδε την θέση που πήρε την μπάλα ο Βασιλιάδης. Θέλει baseball πάσα, τον βρίσκει. Ωραία εδώ πάση. Δεν ήταν εύκολο. Ο Πατσιούδης τον Ζάχο. Ξεφεύγουν με... Αλλά εδώ θα πατήσουν οι Μεταγόριους, δεν είναι εύκολη ομάδα. Παραλαμβάνω με τα ασπρόμαυρα Κοντόξ, ωραίο pick and roll εδώ πέρα. Και το σκορ γίνεται 14-6. Υπάρχει time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί από το Erdom Arena. Λοιπόν, πήραν τα time out, οι Metal Warriors, λογικό, βρίσκονται να χάνουν 8. Σε man-to-man οι δύο ομάδες, απαντάει εδώ πέρα ο Μαθούδης, ο οποίος πήρε το shoot από τα 6-4 μετρά. Εδώ θέλω να βγάλουν καλή συνεργασία, οι Κοντόξ, αλλά δεν είναι αυτός ο Πατσούδης. Βασιλιάδης με την μπαλά. Μαθούδης ξανά. Αυτό το διάδρομο αλλά φαίνεται άστοχος. Οι hot dogs παραμένουν στην ίδια πεντάδα. Τώρα εδώ θα πάρει ο Τέμετε Μέλκου, το νούμερο 4, το τρίποντο και θα το φλατσώσει, το γράψει. Κυκλοφορούν καλά την μπάλα κοντά και βγάζουν ελεύθερα σουτ. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Λέω κλέψιμο 1-2 και τελείωμα. Θα πάρει ο Μπατσιούδης, θα ευτοχίσει. Το σκορ 4-7 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ωραίο σλάλομ μπάσιμο και σκοράρισμα από τον Παπαστεργίου. Πέρασε ωραία το κορμί του και με ένα ανάποδο, λέει Άπνιον, σε 19-10. Το Γόριος δεν είναι να τους υποτιμήσεις, αλλά η κοντοκυλευρέμα του Κατσικαρίδη ήταν αστοχή. Οι Metal Warriors θέλουν να μειώσουν, υπάρχει δρόμος πολύς ακόμα. Μαθούδης βλέπει ακροβολημένο το νούμερο 8. Ο Ζαβέλα, ο οποίος θα χάσει το σούτ συνέχεια, θα πάρουν ξανά οι Metal Warriors, αλλά υπερβολική σιγουριά εδώ πέρα από τον Μαθούδη, θα χάσει ένα σούτ κάτω από το καλάθι. Κάτσε με την μπαλά, μας έκανε δηλώσει νωρίτερα. Κατσικαρίδης Ανδρέας με την σκυλίτσα του. Ωραία κίνηση εδώ από τον Ζαχό με τα γυαλιά, αλλά James Worthy. Ρόλαρε ωραία, αλλά πήρε το φάουλ, δεν έφτιαξε. Έχουν ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Αστοχή, θα πάρουν το rebound οι hot dogs, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν με τον Κάτσι και τον Ζαχό. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Νούμερο 45, ο Πατσίδης ακροβολισμένος θα ευτοχίσει. Και επαναφέρει διαφορά στους 12. Ένα είναι τα φάουλ, πρώτη περίοδος. 2-30 για την λήξη. Το Warriors θα έχουν κάποιο σουτ. Το πάρει ο Βασιλιάδης και θα το βάλει από το elbow της ρακέτας. 10
10 διαφορά, 2 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Φοντόξ εδώ κλείνονται 9 δεύτερα. Κατσικαρίδης στα αδεία προπονησμένο το νούμερο 87. Το Στέλιο Βούλγαρη, ο οποίος από τη γωνία της 45 μοιρών θα ευστοχίσει. Εδώ από την ταβέλα, τι έκανε, τι αποφάσισε, μόλις συνέχεια, το κύκλι του πάρα. Έχει δεχτεί ένα χτύπημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είσαι κάτι αντίπαλος, παρόλα αυτά. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, υπάρχει μια διακοπή. Πρέπει να δούμε αν έχει κάτι αυτό, το νούμερο 8 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βασίλης Ταβέλα σηκώνεται. Τζαβέ, εντάξει! Με τρίπο το ψηφοδούς είναι άστοχη. Ως 5, 12. Καλυφιέ. Στον Παπαστεργίου. Αυτό έκαναν οι διαιτητές. Ουσιαστικά δύο τεχνικές ποινές. Θέση να δείτε στο παίκτη, υπάρχει της Καλυφιέ. Οπότε θα συνεχίσουμε με 7 παίκτες. Metal Warriors, 26-12, έχουν και την μπάλα οι Hot Dogs. Παρασκευή θέλει να πάρει το διάδρομο. Αποτιμήσει τον Κατσικαρίδη, ο οποίος θα βρει αυτό στην δυνατότητα να σκοράρει, αλλά δεν είναι αυτό. Ο Ανουσάκης διατηρεί την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος. 18 δεύτερα, θα είναι άστοχοι οι Metal Warriors. Μόλις 2 φάουλ, θέλουν να τρέξουν. 13 δεύτερα για τους... Hot Dogs, οι οποίοι εδώ θα πάνε μέχρι μέσα με το ζαχό. 28-12. 3 δεύτερα. Πετάξει την μπάλα, δεν είδε το ρολόι. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, οι παίκτες ρόλους τους και εμείς τους δικούς μας. Αυτή η κατανομή ρόλων διευκολύνει και την απλή εφαρμογή των κανόνων και τη ροή του μπάσκετ. Έτσι, εδώ φάουλ που κερδίζει ο Ταβέλας. Σαφώς με έναν παίκτη λιγότερο η... Metal Warriors, οι οποίοι εδώ θα έχουν μία βολή ακόμα. Ο Ταβέλας θα μειώσει σε... το σκορ το πρώτο δεκάλεπτο έλειξε 28-12.
28-13. Μπήκαν κάποιοι παίκτες για τους Hot Dogs, μπήκε ο Φωτακίδης, μπήκε ο Χρόνης. Βασικά άλλαξε όλη πεντάδα ουσιαστικά, βλέπω νέα πρόσωπα. Μπήκε ο Ζεμπεκίδης, μπήκε ο Καρέτσας, μόνο εγώ δεν μπήκα. Και ο Ζέμπε, το νούμερο 7. Εδώ θα απαντήσουν οι Metal Warriors με το Ζαμπ. Με το Τζαμπέλα, επενθυμίζω ότι αποβλήθηκε με τους καλυπτές ο Παπαστεργίου. Έτσι έκαναν οι διευθυντές την αντίδρασή του. Στο τριών πόντων, off balance. Εντάξει, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν μια γεμάτη ομάδα με 10 παίκτες ισοδύναμους. Εδώ από τα κάκης πολύ ωραία πάτησε και σκόραρε. Ο Ντόξ έχουν ξεφύγει με 13. 8,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο, υπάρχει για τη δεύτερη περίοδο, μη συγχωρείτε. Το πρώτο λίγο να το να πω. Εδώ υπάρχει φάουλ για τους Hot Dogs, οι οποίοι παίζουν με πολύ αυτοματοποιημένο μπάσκετ. Ο Τζεμπεκίδης, ο οποίος θα ευθοχίσει. Το μπάλο θα κάνει τα δεκάτσι, δεν θα πει, 31-17. Καλή άμυνα. Ο Θεό Καρέτ, λογικά. Μπορεί να δώσει νέα επίθεση στην ομάδα του. Να το δώσει και το screen στο χρόνο με ένα φλόπτε μέσα. Παίζει πολύ αυτοματοποιημένο μπάσκετ η ομάδα του. Οι Metal Warriors από την άλλη παίζουν το δικό του στυλ. Μας είπαν θα πάρουν από την άμυνα ενέργεια. Είναι στην επίθεση, ωραία συνεργασία εδώ πέρα, ωραίο τελείωμα. Goal foul από τον Τζαβέλα, ο οποίος παίζει πολύ στο ποστάρισμα. Είναι και αριστερό κύρας, οπότε δύσκολο θα τον αντιμετωπίσει η αντίπαλη ομάδα. Μειώνουν σε 33-19 οι σε 33-20 με τον Βόρειο. Οι Hot Dogs θα εξακολουθούν όμως να είναι μπροστά. Θα πάρω και το rebound. Δεύτερη ανανέωση, Καρέτσα από πληθεί ωραία. Κάνουν πάλι το ελεύθερο σου χρόνι. Άτοχος, εδώ πέφτουν λίγο κορμιά. Ένα χτύπημα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Είναι δυνατές και οι δύο ομάδες. Οι οποίοι θέλουν να μειώσουν, τα καταφέρνουν με τον Μαδούδη, ο οποίος το πήρε προσωπικά. Νούμερο 6, ο παίκτης που παίζει και αυτός πολύ με το αριστερό, θέλουν να απαντήσουν αν δεν καταφέρνουν Hot Dogs, οι οποίοι σίγουρα θα πρέπει να προσέξουν. Δεν εξασφαλίζει τίποτα το συν 10. Ο Ζαβέλα θέλει να ποστάρει τον αντίπαλό του, κλείνεται, βλέπει ωραία τον Ανουσάκη. Άστοχο. Προσπαθούν να πιέσουν οι Metal, παρά το γεγονός ότι είναι όλοι φτάζουν ωραίο high-low εδώ πέρα, αλλά δεν θα μπει την τέα από το τον τέο συνέχεια. Νούμερο 25, Ποτακίδης θα ευστοχίσει. Άστοχο το σύνδεσμο.
22. Πυραμιδάς. Αλλαγές για τους Metal. Για να υπάρχει μια σχετική ξεκούραση και ένα συγκεκριμένο rotation. Έχουν μικρό πάγκο ουσιαστικά οι... Η Metal ήταν 8 τώρα για 7. Ο Αστεργείο αποβλήθηκε με τις καλυπιέ. Κοράρουν Metal. Αν θες. Εκεί μια κοπέλα έχει ένα σκυλάκι. Είναι ωραίο σκυλινιότυπο. Με το μαύρο. Εκεί. Οι hot dogs συνεχίζουν την πρωτοπορία τους. Τώρα είναι 37-24. Μετά όμως δεν τα παρατούν. Εδώ θα είναι άστοχοι. Σίγουρα θα πρέπει να έχουν περισσότερες λύσεις. Πέντε λεπτά για το ημίχρονο. 37-24, χρόνος θα έχει κάποιο screen. Θα βγει από τα screen ο Τέο, το νούμερο 34, θα αυτοκλήσει. Βάουτ 25, το νούμερο 22, θα έρθει σαν τρέιλερ. Εκεί το νούμερο 7 έκανε το σουτ, ο Ζεμπεκίδης. Αλλά θα έρθει σαν τρέιλερ, παίκτη στον hotbox για σχολά. Το 9-24, 5 λεπτά και 4 δευτέρα. Θα χάσει την μπάλα μετά ο Βόρειος και ο Κέρ Κεραμιδάς με το 22 θα δώσει ωραία πάσα στον Τέο, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα σκοράρει. Εδώ θα μειώσουν, αλλά οι κόντρες φεύγουν πολύ εύκολα από τον διασμό και αυτά τα κενά δίνουν πλέον καλάθια. Μπάλα για τους Metal Warriors, θα στοχο το τρίποντο. 4 λεπτά, διαδίδει την μπάλα ο Χρόνης, βλέπει τον Κεραμιδά. Κάποια πάσα, δεν βιάζεται. Κέρ θέλει να ανοίξει την άμυνα. Καθαρό κόψιμο. Λάθος. Πολύ γρήγορος γνώσης, εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει time out. Για τους Metal Warriors να πάρει κάποιες ανάσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το παιχνίδι που ζούμε ένα time out in Metal. Κάναμε και μια διευκρίνηση για το νούμερο 34. Είναι ο Καρέτσας και είναι Κώστας, δεν είναι Θοδωρής. Απλά τη χάνει να φοράει την πανέλα κάποιο άλλο παίκτη. Συμβαίνουν αυτά κάποιες φορές. Χρειάζεται μια ενημερωτικότητα για να υπάρχουν και πανέλες να μπορούν και οι παίκτες να είναι ok. Φάουλ. 43-36, 3-36 για τη λήξη του πρώτου ημιχρονού. Βολές για τον Κεραμιδά, το νούμερο 22. Μετά οι Warriors οι οποίοι θέλουν να βρουν κάποια κενά για να μειώσουν. Μακούδης θα δώσει στον Φώτη. Μπήκε και ο παίκτης νούμερο 5, ο Θανάσιος Παναγιωτήδης, αλλά θα γίνει λάθος. Θέλουν να βγουν σε επίθεση με μία πάσα οι... Δεν γίνεται λάθος.
κατεβάζει, θα κατεβάζει την παλά. Έχουν χιλιάδες από το κέντρο. Τώρα καταφέρνουμε με αλληλοκάλυψη. Προσθέλει να τρέξει το νούμερο 30. Θα πάρει το σούτ από την... Ενάτος, λέει για μέσα. Θα ανανεώσει ο παίκτης νούμερο 25, ο Φωτακίδης. Πάει και την μπάλα για να πιάσει να σκοράρει. Θέλει να τρέξει τον εκδιαδεσμό τον νούμερο 2. Πώς, αλλά έχουν δύσκολη επιλογή. Συνέχεια όμως είχαν επιστρέψει οι χοντόξα, αλλά ο Μαθούτης με ένα σούτα στα 5 μέτρα έλυσε το γόρτιο δεσμό της επίθεσης για τους μετά τους Warriors, οι οποίοι παραμένουν μακριά. Τώρα θα παίξουν καλή άμυνα. Και θα πάρει την μπάλα. Θα την πάρει τελικά ο Ρετσάς. Θα πάει μέχρι μέσα, κακό τελείωμα. Λίγο άσχησαλο πάση για τις δύο ομάδες. Σύντρο πόντων, αστοχό. Αλλά μπλοκά όταν πιστεύει μετάλ. Συνδυασμό, αλλά θα πάρει σπίτι. Πήγε μπάλα του Βασιλιάδη, ο οποίος τον είχα τις ανάσες. Τρίτον πόντων από τον Κέρ. Κέρ κεραμικά, συνάδελφος. Είναι λάθος στη συνέχεια και θα σκοράρει ο Καρέκας. Εντάξει, είναι και λιγότεροι Metal Warriors, είναι και πιο βασισμένοι. Το Hotbox έτσι εξηγείται λίγο προς αντάξει. 28. Κατηγορία Development. Σέρντομ γήπεδο. Ένα από τα τρία κλειστά. Κερδίζει ο παίκτης των Metal Warriors. Έτσι έχω την πρώτη βολή, έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του Τάρικα. Τρεβολή, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους Metal Warriors, οι οποίοι όμως κάνουν ευκαιρία να μπουν. Ο χρόνος θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα στο Καρέτσο, ο οποίος κόβεται. Για να φτιάξει να παίξει καλή άμυνα. Η μπάλα για ποιον. Η μπάλα είναι για τους Metal Warriors. Σχεδόν ένα λεπτό για τη λήξη. Τελικά είναι για τους hot dog του Βίτες. Διορθώνω και εγώ την αναφορά μου. Κεραμικά σου πρέπει να πω ότι είναι άστοχος. Δεν μπορεί να προλάβει. Καρέτσας. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για την δεύτερη περίοδο. Δύο πόντων από τον Βαγγέλη Φώτη, ο οποίος εδώ μειώνει στους 14. Έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι, τίποτα δεν έχει κρυφτεί, αλλά εγώ το έχω πει από την αρχή καλά, δυνατά και προχωρεύονται σταθερά. Περνάει ωραία την μπάλα στο Καρέζα, ο οποίος βλέπει να κόβει πολύ ωραία χρόνο, καλά. Όλα αυτά επικροτεί με την δημιουργία της επίθεσης. Κόβει ο Φώτης, είναι και ο Βασιλιάς, θα πάρει το ριμπάουτ, άσχημα στις δύο ομάδες.
10 δεύτερα μία εκτέλεση. 5 δεύτερα. Το πάρει το τρίποντο. Δεν θα είναι έστω, αλλά δεν είναι κακό. Θα πετάξει την μπάλα. Δεν μετράει το καλάθι. Αρχιωσκόν 46-32. Λήξη ημιχρόνου σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες περιμένουν να επανέλθουν. Ο Ντοκ 46 με τα Γουόριο 32. Βλέπω να επιστρέψει η βασική πεντάδα. Ζάκος Θέμε, κάτι. Αμπατσιούδης και Βουλγαρίς. Μετά ο Γόριος ακόμα. Είδα και ο κύριος Τέμι εδώ πέρα, μας χαλάζει τη θέα. Το ανθρωπάκι τι σημαίνει για να μαθαίνει. Εταιρεία επενδύσεων. Α, είστε αλλού εσείς. Οργανωμένοι. Λοιπόν, τρίτη περίοδος. Εδώ πέρα κάποια ενοχλητική μας περιοχή. Κάνουμε και λίγο χαβαλέ βέβαια. Ήταν ο αγαπητές Τέμι. Ο Ντόξ, οι οποίοι έχουν πει πολύ δυνατά, προηγούνται με 14. Ωραία προσπίση εδώ πέρα, θα δώσει τον Μπατσιούδη, θα το οδηγήσει, θα το βάλει. Γιατί μπορεί. Με τέτοιες αρκετές φάσεις, οι Ντόξ ξέφυγαν. Και προηγούνται με 17 τώρα. Φαουλ από το Ζάχο. Και οι δύο ομάδες άλλωστε είναι πολύ ψηλά στις βαθμολογίες. Μεταλ Γουόρις με τον Βασιλιάδη, θα κόψει ωραίο Φωτανάκης. Κλείνεται, υπάρχει πόδι, παραβάση. Ωραία προσπίση από τον Βαγγέλη που τελειώνει ο χρόνος. Κάνει κάποια πάσα. Είναι τα καλή, οπότε η μπάλα είναι ξανά. Για τους μεταγόρους, επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο όμως. Ανάξει το ωραία, πετάει την μπάλα, ωραίο σούτ εδώ. Παρά την πίεση του χρόνου. Κοντόξι, οι οποίοι άλλαξαν χώρο και τώρα είναι στην επίθεση η Metal Warriors, οι οποίοι θέλουν να αντιπληρωθούν. Come on, come on, come on.
Ευρώπη. Μπάλα είναι για τους Metal Warriors. Οι Hot Dogs οι οποίοι διατηρούν την πρωτοπορία 51-36 το σκορ, 7 λεπτά. Εμείς 1-36 του τρίων πόντων και καλάτι από τον παίκτη με το νούμερο 6-6. Καρέκλες στο γήπεδο. Πώς είναι η τσάντα? Περίμενε λίγο να σε δώσω την πιστάτη. Μίλα λίγο. Μίλα. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους hot dogs. Οι οποίοι προηγούνται με 54-36-25. Εδώ θα είναι άστοχοι. Κατακάκι με την μπάλα. Οι hot dogs οι οποίοι πήραν μεγάλη διαφορά και τη διατηρούν. Σαφώς με πλήρες υλικό και από αυτή την αναμέτρηση με φωτογραφίες, με βίντεο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει μια μετάδοση. Αλλαγές για τις δύο ομάδες και πολύ για τους Metal, οι οποίοι με μικρό rotation υποθυμίζω ότι αποκλείστηκε της Καλυφιέου Παπαστεργίου. Το σκορ είναι 54-38. Υπάρχει φάουλ. Αντιαθλητικό θεωρούμε ότι είναι Metal Warriors. Ή απλό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό. Πολλές για το Ζάχο. Κάνει το σκορ 55-38. Την αποστάρκη τον αντίπαλό του. Ωραία, ακίνηση με κούπαλα, κακό τελείωμα. Πετάει την μπάλα μέσα, η hot dogs. Νέο πέταγμα, πραγματικά απίστευτο. Διατήρησα την κατοχή, Κατσικαρίδη, σουτ. Τρίων πόντων είναι άστοχο. Κάτω η μπάλα, 5 λεπτά ακριβώς και 10 δευτερά. Ο Σάκης που σπίτει, ωραία, θέλει να βρει κάποια δυνατότητα να πασάρει, να σκοράρει. Το Τακάκης με την μπάλα, θα πάρει ένα drive, θα κάνει καλό. Ο Σάκης θα πάρει το rebound, θα πετάξει την μπάλα, δύσκολο, καλά, αλλά καλά. 55-40 η... Metal Warriors με νύχια και με δόντια όσο μπορούν να κρατούν την κάποια από αυτό το σκορ. Τα 5 πόντι είναι αρκετή, αλλά δεν είναι και κάποια απίθανη διαφορά. Εδώ πέρα θεωρούν οι διευθές που έκανε βήματα. Ο παίκτης των Metal Warriors, οπότε είναι βήματα. Ο παίκτης των Hot Dogs. Metal Warriors σε 13 πόντους.
σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, συγγνώμη για την αναμονή. Τεχνικό πρόβλημα που έχει εδώ. 55-43. 3-54. 3-50 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στον τόξο οι οποίοι έχουν να ξεφύγει με 12, αλλά έχουν μειώσει τη διαφορά. Τώρα εδώ όμως θα το γράψει ο Χρόνης και με ένα δύσκολο τρόπο αλλά αποτελεσματικό θα κάνει το σκορ 60-43. Μπάλα για τους Metal Warriors, οι οποίοι δεν τα παρατούν. Το σκορ είναι 60-45. 20-40. Παραμένει βέβαια η διαφορά ασφαλείας. Θέλουν να αποστάρουν με τον έχει με το νούμερο 25 Κατακίδη. Ψάχνουν κάποιο διάδρομο. Βρονιζέδα θα εσχερώσουν, θα πάρει το σωρινά το rebound. Οι Metal Warriors θέλουν να τρέξουν με το Μαφούδη, ο οποίος δεν θα δούμε στο παρελθόν. Και πέρασε για αυτό στην σκυπεντάδα, ωραία λέγη κατέστηση, αλλά είναι άστρο. Για υπάρχει φάουλ. Μισή λεπτό για την τρίτη περίοδο. Βαβέλα θα μειώσει. Βημάτων δεν γίνεται κάτι. Ο Βεκίδης, Κρόνης, Κέρ Συμπρινό Πόντο. Αλλαγή. Βάλα για τους Metal Warriors, γιατί έχουν χρόνο στη διάθεση. Δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Μπάλα παρέμβαση με το πόδι. Άρα
Νέα 14. Συμπλήρων πόντων από τον Αγγέλ Κότοβο. Έχει ένα στιγμό το Αβέλας. Κοπή, φαουλ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Αναμονή για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Το σκορ είναι 60-48. Με ποιους παίζετε? Αυτή η αναμέτρηση. Οι δύο ρέφοι είναι έτοιμοι να δώσουν την συνέχεια στον αγώνα. Η μπάλα για τους Metal Warriors. Δώσουν και την μπάλα και ευελπιστούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Ωραία κίνηση εδώ πέρα. Καλαβήματα. Κάσε τον έλεγχο της μπάλας. Με το δύο. Μπάλα για τους hot dogs, οι οποίοι εδώ θέλουν να του δώσουν σίγουρα διαφορά, αλλά είναι άστοχη. Να αφήσουν τον εμφυδιασμό και οι Metal Warriors πήραν το φάουλ του Hot Dogs. Θέλουν να κατεβάσουν τη διαφορά σε πρώτη φάση κάτω από τους 10 πόντους. Η διαφορά πήγε στις 17, αλλά δεν άφησαν οι αντίπαλοι του Hot Dogs να μπορέσουν να ξεκινούν. Το πακτάκι θα πάρει τις εκκλήσεις, θα χάσει όμως την μπάλα. Στον εμφυδιασμό οι Hot Dogs εδώ νομίζω ότι περιττή πάσα, συνέχεια κόβεται. Μάγια το ριβάου, θα μείνει κάτι και σκοντό. Την απόφαση που παίρνει αυτό το περιττή που έχει και την καλύτερη οπτική. Διατηρεί την μπαλά, δύσκολα αλλά την διατηρεί. Ο Αβέλας παίρνει τα βήματα. Κάτι περνά την μπάλα, θα παίξουμε πλάτη και θα τελειώσουμε. Αριστερό τελείωμα. Η προσπάθεια. Εδώ πέρα με τρίπος, θέλουν να απαντήσουν, δεν τα καταφέρνουνε. Θα μειώσω ακόμα περισσότερο, σαφώς έχουν πολύ χρόνο. Ο Βέλλας το σπίτι. Το Κακάκι θα πάρει το τρίποντο. Δεν καλό όμως. Και συνέχεια οι Hot Dogs θα μεταλλευτούν την ευκαιρία και θα πάνε διαφορά στους 12. Ωραία σταυρωτή από τον Κότη και φάουλ.
Τεμέ. 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 Λοιπόν, μπάλα για τους Metal Warriors, οι οποίοι μειώνουν. Κατσικαρίδης Βεστού Τέμες Τέμε Τεμέλκου όσο είναι το πλήρες πυρετό, το Τέμε είναι το τομίνιο. Άρα έχουμε Μπατσιούδη, Χρόνη Φωτακίδη, Ζάχο και Κατσικαρίδη Μαθούδη, Βασιλιάδη Φώτης, Φωτακάκης και Καμπέλα του Πέντη για τους Μετάλ του Τριοφόντων. Μάγια το ρυπό, θα ανανεώσουν την Μετάλ και ήταν με 10. Θα ανανεώσουν ακόμα περισσότερο. Έπαιξε με πλάτη και δικαιώθηκε εδώ ο Φωτακάκης. Να το μάτς σιγά σιγά αποκαράει ενδιαφέρον παραπάνω από τη ίδια, ας και οι Hotdogs χάσανε διαφορά 17 πόντων. Διατηρούν όμως το προβάδισμα των 8 πόντων. Το χρόνο θα βγει από τα screen, θα είναι άστοχο. Το χει η συγκομιτή, τα τελευταία λεπτά για τους ο Ντόξ εδώ πήγε για τρίπολο και απέλεσε να μενέσει ο Μαχούδη. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν είναι κάτι δεύτε. Ο Ντόξ εδώ θέλουν κάποιο καλάθι. Υπάρχει λίγο ο Ντόξ εδώ, δεν είναι κάτι δεύτε. Τα 2.54 ακόμα 6 λεπτά. Λιάδη, Μαχούδης, κόβεται. Διάβασε τη φάση ο Άνεφ, το κοστόγιο. Αν μου είχαν έλεγχο αυτή γιατί. Τα ραδιά μου λένε Φωτακίδης, γιατί δεν κολλάει το Άνεφ, οπότε. Τέλος πάντων. Σίγουρα είναι σε καλή άμυνα η ομάδα των Χοντόκ και έχει τώρα την κατοχή. Είναι σκοράρι, ώρα. Μπατσιούδης θέλει να βρει το Ζάχο. Θέλει να προστάρει κοντύτερο, δεν μπορεί να ξεχάσει την μπάλα. Είναι το ωραίος, αλλά το κάνω λάθος. Μπατσιούδης ο τριών πόντων. Μαλωμένο είναι το καλάθι κοντό στις τελευταία λεπτά. Όχι στις τελευταία λεπτά, όχι στην πρώτη περίοδο. Μπατσιούδης διατηρεί την μπάλα. Είναι κάποιο τρίποντο όμως, γιατί έγινε ο χρόνος. Τζαβέλας είναι αυτό, κακό. Τον ήθελα να βρει το Ζάχο, να προστατέψει την μπαλά. Ρόνι, ωραίο ρολάρισμα, κακό τελείωμα. Ζάχο στο ριμπάου και ανάσα για τους κοντόκους τώρα. Τώρα. Τώρα θα πιάσουμε τα λεφτά μας. Yeah.
Λοιπόν, συμπάγονται και οι δύο ομάδες του επόμενου μάτς. Μετά θα πατήσουμε την εταιρική γραμμή. Ακόμα 4,5 λεπτά. Το ΣΥΝΔΕΚΑ σαφώς σου δίνει προβάδισμα νίκη στις Γοντόκ, γιατί δεν έχω χάσει καθόλου την πρωτοπορία. Θα παλέψει για το σκορ, αλλά
στη συνέχεια να πάρει κάτι παραπάνω από το rebound απλά. Ακόμα ένα λεπτό. Δείξει, θα τα κάνει τα κοπή ψηλά. Βάλε είναι για τους κοντόρους οι οποίοι αντέδρασαν. Όταν και μειώθηκε η διαφορά. Εδώ υπάρχει και μια πτώση. Αλλαγές για τους hot dogs, μικρότερο roster η μικρότερο roster η Metal Warriors, νομίζω ότι θα ήταν πιο τεφές, αλλά hot dogs ήταν πιο πλήρης, πιο ομάδα με πλάνο, ξανά και πιο δύσκολο. Από την που ξέφυγε με 17 αυτό λειτουργήσε από τα δευτική δικλίδα στην πορεία της αναμέτρησης. Ένα και έξι, νομίζω ότι είναι δύο οι βολές. Άλλως έχουν συμπληρωθεί και τα 5 φάουλ. Για τους hot dogs που δεν έχουν λόγο να ζωνιστούν, έχουν δώσει την νίκη. Προηγούνται με 15. Τώρα φάουλ. Πάντως οι Metal Warriors δεν τα παρατούν, παλεύουν και θα κερδίσουν με δυνατότητα να μειώσουν την διαφορά. Ψάιντε στο χέρ και να πηδάς, θα πάρει το πάρο για σκοράρι. Τον κοιτάξουμε από σέρ. 9 δεύτερα, 72-57. Ναρτό μας, μεγάλη ένταση. Μασούδη, σύμφιο πόρτο. Δεν τα παρατούν, έχω τζόκ εδώ, θα βάλει το πάρο. 14 δεύτερα, ακόμα 8 για να λέξει το μάτς. Κουτακάκης θα κάνει ένα σουτ. Νομίζω δεν θα γίνει επίθεση. Δεν θα γίνει. Τέλος αγώνα, 72-59. Ένα πολύ ωραίο μάτσα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας νικητές χοντόκ με 92-59 κόντρα στους Metal Warriors BC.